Πάμε να ενημερωθούμε για τους στόχους της νέας διοίκησης του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Είχαμε αρχιερεσίες, είχαμε νέο Δέλτα Σίγμα. Πάμε στον κύριο Μανώλη Παπαδάκη, είναι πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία του σήμερα στην εκπομπή μας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, καλή αρχή να ευχηθώ. Δεν ξέρω, οι στόχοι μεταξύ άλλων ποιοι είναι, η ατζέντα τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω αν με επιτρέπετε γρήγορα το τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό, χωρίς να σταθώ ιδιαίτερα στην προηγούμενη χρονιά, η οποία ήταν, θα το πω απλά έτσι, πολύ περίεργη για όλο τον κόσμο. Για εμάς ήταν ιδιαίτερως δύσκολη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με ούτε καν μισή σεζόν που είχαμε, περάσαμε αρκετά δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αρκετοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να βρουν όπως μπορούσαν δουλειά για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Και μας έχει αφήσει όλη αυτή η ιστορία και μία πικρία με την έννοια ότι δυστυχώς δεν στηριχτήκαμε τόσο όσο θα έπρεπε από την πολιτεία και δεν ζητούσαμε και κάτι το παράλογο ή το διαφορετικό από το οποίο έλαβαν όλοι οι προηγούμενοι. Αναφέρεστε τώρα στην περίοδο της επιδημιολογικής κρίσης, με τα lockdown, με κλειστούς αρχαιολογικούς χώρους, υπαίθριους και μη βέβαια, όπου οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, στην ουσία δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Το ποσοστό της ανεργίας μας τότε πανελλαδικά ήταν πολύ κοντά, για να μην πω ότι υπερέβαινε και το 90%. Τα πάντα κυρώθηκαν, οι κρουαζιέρες, τα γκρουπ τα οποία περιμέναμε, ήρθε ουσιαστικά πάρα πολύ λίγος κόσμος. Υπήρξε κάποιο βοήθημα? Στο θέμα αυτό, δυστυχώς, εμείς μείναμε με 1.868 ευρώ ουσιαστικά για όλο το 2020. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και εμείς ακόμα και τώρα να ζητάμε έστω και αναδρομικά να υπάρξει κάποια μέρημνα για τον κλάδο μας. Και υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα, ή να το πω καλύτερα, το χειμώνα αυτόν ο οποίος ξεκινάει. Γιατί μπορεί να μένει αυτή η σεζόν που κλείνει με το καλό τώρα σε μερικές μέρες να πήγε σαφώς καλύτερα από την προηγούμενη. Αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να έχω τα ακριβή στοιχεία, πρέπει να είμαστε γύρω στο 50% του 2019. Και παραπάνω, και οι αρχαιολογικοί χώροι, η επισκεψιμότητα κινήθηκε σε υψηλότατα επίπεδα. Αυτό να σας πω βεβαίως δεν σημαίνει απαραίτητος ότι η επισκεψιμότητα μεταφράζεται και ότι σε έχουν δουλειά και εργασίες για μας. Βέβαια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε με το ότι συμβαίνει, ας πούμε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα προτιμήσουν να περιηγηθούν μόνοι τους αντί να μπουν σε ένα λεωφορείο για να κάνουν μια προγραμματισμένη, μια οργανιζή επίσκεψη, όπως τη λέμε. Σίγουρα υπήρξε δουλειά για αρκετούς συναδέλφους φέτος. Φοβόμαστε ότι θα είναι όμως αρκετοί έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν, που θεωρώ ότι είναι δεδομένο, όλοι μας ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη. Και ελπίζω να μην διαψευστούμε όπως και στα τέλη του 2019, που όλοι περιμέναμε μια εξαιρετική χρονιά το 2020 και μας προέκυψε ο κορονοϊός. Εμείς λοιπόν περιμένουμε και ελπίζουμε ότι, όπως έχει ήδη αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να αναπαθάει η μνήμη μου, ότι θα υπάρξει και στήριξη για τον κλάδο και για το μήνα Ιούνιο. Και μας προβληματίζει πάρα πολύ το θέμα των ενσύμων. Όπως καταλαβαίνετε, τα ένσημα είναι ένα μεγάλο κομμάτι για όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο για εμάς, γιατί μπαίνει στο τραπέζι και το θέμα της ασφαλιστικής μας ικανότητας, της δυνατότητας να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ουσιαστικά από τον Μάρτιο του 2020. Και επίσης, μαζί με τα ένσημα τα οποία περιμένουμε ακόμα και ελπίζουμε ότι θα δοθούν, υπάρξει και δυνατότητα στους συναδέλφους να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας για τους μήνες τους επόμενους, τους δύο ή τους τρεις μήνες τους επόμενους τουλάχιστον. Και αυτό θα είναι μια σημαντική βοήθεια, όπως καταλαβαίνετε, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πήραν μια ανάσα για το 2021, αλλά ακόμα παλεύουν να καλύψουν, ας πούμε, τα κενά και τις υποχρεώσεις τις οποίες άφησε πίσω το 2020. Μάλιστα, τι προσφέρει ένας ξεναγός σε ένα επισκέπτη ο οποίος βρίσκεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο? Καθώς είπατε ότι κινηθήκαμε καλά, ο τουρισμός πήγε καλά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει, μου είπατε, ότι πήγαμε και εμείς καλά, δηλαδή είχαμε δουλειά. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου να πιστεί ένας άνθρωπος να απευθυνθεί σε ένα ξεναγό? Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Ο ξεναγός, και όσο και να ακουστεί λίγο περίεργο ή δεν ξέρω πώς μπορεί να το μεταφράσει κανείς, είναι ουσιαστικά η εικόνα του τόπου. Είναι αυτός ο οποίος μιλάει τη γλώσσα του επισκέπτη, έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο αυτό. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος θα εξηγήσει τα πράγματα σωστά, όπως πρέπει, χωρίς υπερβολές. Θα τον κάνει να αγαπήσει τον τόπο τον οποίο θα επισκεφτεί και βεβαίως θα τον κάνει να ξαναγυρίσει, και αν είναι δυνατόν με παρέα, όχι μόνος. Ο ξεναγός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει, αν θέλετε, το έργο, είναι η πρώτη γραμμή ουσιαστικά
της διαφήμισης του κόσμου, της χώρας μας, όπως επίσης και το προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα το προσωπικό. Απλώς εμείς έχουμε την ευχέρεια να μιλάμε τη γλώσσα των επισκεπτών μας και να είμαστε σε άμεση επαφή. Σε εμάς θα απευθυνθούν και τις ερωτήσεις τους, σε εμάς θα θέσουν τα τυχόν προβλήματά τους, τα οποία θα λύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς θα τους κάνουμε να αγαπήσουν την Κρήτη και την Ελλάδα και να μας ξανάρθουν. Η νέα γενιά επαγγελματικά στρέφεται στο επάγγελμα του ξεναγού. Κοιτάξτε, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ήταν σχεδόν 10 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι επιτέλους έχουμε ξανά σχολές ξεναγών, η μία εκ των οποίων λειτουργεί στο Ρέθυμνο. 5 σχολές ξεναγών, λοιπόν, οι οποίες κάποιες έχουν ήδη τελειώσει, βγαίνουν λοιπόν καινούργιοι συνάδελφοι. Και η εντύπωση που έχω είναι ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό δυνατών εισακτέων. Οπότε προφανώς και υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Και είναι δεδομένο ότι χρειάζεται και η εκπαίδευση. Χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού να είναι σωστά καταρτισμένοι και σωστά εκπαιδευμένοι, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά. Έχουμε έναν υπέροχο τόπο, έχουμε μια πλούσια ιστορία, εξαιρετικά μνημεία, ομόρφες πόλεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε επίσης και έναν λαό, είμαστε ένας κόσμος, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε φιλόξενοι. Βέβαια. Και με την εξωστή εκπαίδευση θα κάνουμε τον κόσμο που έρχεται να ξανάρθει και να μας διαφημίσει. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στην εποχή των social media και του ίντερνετ, αλλά όπως και να το κάνουμε, η προσωπική επαφή και το τι θα πει ο κάθε ευχαριστημένος επισκέπτης που θα γυρίσει στη χώρα του, στους φίλους του κτλ. Είναι και αυτό ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες οι προϋποθέσεις για να εισαχθεί κάποιος σε μια σχολή ξεναγών? Η εισαγωγή στις σχολές ξεναγών γίνεται με μοριοδότηση. Χρειάζονται δύο ξένες γλώσσες. Δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τις προκηρύξεις. Σωστά, και να απευθυνθεί στα αρμόδια γραφεία. Σωστά. Ναι, δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, μπορεί να μου ξεφύγει και εμένα. Αλλά από όσο γνωρίζω, προς το παρόν τουλάχιστον υπάρχουν οι προϋποθέσεις των δύο ξένων γλωσσών. Βέβαια. Και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων, βέβαια. Οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού για έναν ξεναγό διαφερούν? Κοιτάξτε, υπάρχουν σίγουρα κοινά στοιχεία, έτσι. Το ότι έχεις την ευθύνη και τη φροντίδα, γιατί και η λέξη φροντίδα είναι πάρα πολύ σημαντική, ενός γκρουπ, μιας ομάδας ανθρώπων, μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι περισσότερα άτομα, αναλόγως το λεωφορείο, ας πούμε. Είχαμε και τα πρωτόκολλα τώρα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δυσκόλεψαν λίγο γενικότερα τη ζωή όλων, αλλά ήταν και αναγκαία. Μην θεωρηθεί ότι, ας πούμε, έχουμε κάτι εναντίον των πρωτοκόλων. Ήταν αναγκαία. Ουσιαστικά λοιπόν όλοι ξεναγεί, πιστεύω στον κόσμο όλο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να δείξουν την κατάλληλη φροντίδα, την απαραίτητη φροντίδα για τους επισκέπτες της χώρας τους και να τους βοηθήσουν να δουν την περιοχή την οποία επισκέπτονται μέσα από τα μάτια τους. Τώρα εμείς συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά το καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες και ο ήλιος είναι, αν θέλετε, το μεγαλύτερο θέμα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σε άλλες βορειότερες χώρες προφανώς φτάνουμε στο αντίθετο άκρο, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές κτλ. Ο καλός καιρός και ο ήλιος είναι σύμμαχος προφανώς για να φέρουμε κόσμο και να έχουμε κόσμο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε μια οργανωμένη επίσκεψη δημιουργεί και αυτός κάποια θέματα τα οποία, μάλιστα, προσπαθούμε όλα να διαχειριστούμε τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή αρχή, εύχομαι, καλή δύναμη και μακάρι όλα να πάνε καλά και με την ατζέντα που έχετε θέσει στα Υπουργεία και στους υπευθύνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη και καλή υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν.